Δεν το έχω ακούσει, ποτέ τρώω ήθο. Ποτέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχω πάρα πολλούς λόγους να είμαι ευτυχισμένος σήμερα, να πετάω καριέ. Πάρα πολλούς λόγους σήμερα να είμαι ευτυχισμένος. Λοιπόν, πέτα την και αυτή, Βλεντίνα. Πέτα τις καρδιές όλες. Πέτα τις καρδιές στον αέρα, γιατί σήμερα γιορτάζουν οι Κατερίνες. Οι όμορφες οι Κατερίνες. Και φυσικά, Δίνα μου, να στείλω... Εννοείται, Θανάση μου. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Φυσικά τα έχουμε ζωγραφισμένα παντού εδώ πέρα. Έτσι, εδώ, εδώ, να το δείξουμε, να το δείξουμε. Στη σύζυγο, στην αγαπημένη μου Κατερίνα, η οποία είναι πραγματικά το καμάρι της ζωής μου, το στολίδι μου, το φως μου. Να γλιτώσω και την παντόφυλλα, κατάλαβες. Και το οξυγόνο που αναπνέω, κυρίες και κύριοι. Γιατί πρέπει να αγαπάμε τη γυναίκα μας, γιατί χωρίς τη γυναίκα μας. Όχι, γιατί πρέπει. Όχι, πρέπει. Γιατί την αγαπάς τη γυναίκα. Την αγαπάω τη γυναικούλα μου, εγώ να είναι καλά. Πολύ καλά, λοιπόν, να τη χαίρομαι, να είναι ευτυχισμένη, να είναι χαρούμενη πάντα. Να πω και εγώ χρόνια πολλά στην Κατερίνα σου. Εσύ πρέπει να πεις στη μαμά. Εγώ θα πω και στη μαμά μου, θα πω στην Κατερίνα σου και μετά θα πω στη μανούλα μου, γιορτάζει και η μαμά μου σήμερα. Η ανιψιά μου, η γλυκιά, ξέρεις που είναι στο Παρίσι το Κατερινάκι. Κατερίνα τη λένε. Ναι, παιδί μου. Α, δεν είναι η Αλεξάνδρα. Όχι, Κατερίνα είναι. Α, Κατερίνα. Κατερίνα είναι αγαπημένο όνομα στην οικογένεια. Πολύ να ωραία. Ζήσουν όμως όλες οι Κατερίνες που μας βλέπουν, να είστε καλά. Έχετε από τα πιο ωραία θηλυκά ονόματα που μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα. Τραγουδιστό όνομα. Κατερίνα. Να είστε καλά, Κατερίνες. Γι' αυτό και εμείς σήμερα, καλά, στην αρχή έχουμε κεμπάπ. Πολύ ωραίο. Ναι. Για κάλεσμα. Αλλά σας έχουμε και ένα γλυκό μετά, ένα καταΐφι με γιαούρτι. Σούπερ. Σπέσιαλ για τις Κατερίνες μας. Και δεν είναι πραγματικά φοβερό ότι όλες οι Κατερίνες. Εγώ, παιδιά, όλες οι Κατερίνες που ξέρω ναι. είναι όμορφες. Όλες οι Κατερίνες. Δεν έχει τύχει ποτέ όμως. Να γνωρίσω άσχημη Κατερίνα. Κι εγώ ποτέ. Γιατί μου το εξηγήσετε το πράγμα. Πώς το κάνετε Κατερίνες και είστε τόσο όμορφες, δεν ξέρω. Ρε, μήπως είναι, ξέρεις, το όνομα κληρονομικά, μετά σου φτιάχνει το DNA ακόμα καλύτερο. Κατερίνες στο μυαλό μας όμορφες. Βέβαια. Και καλές φίλες. Έχεις και φίλη, Κατερίνα. Ναι. Μου αρέσεις. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Λοιπόν. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι σήμερα να σας φτιάξουμε τη μέρα, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι να πάει 11, 11 και 4 τη ώρα. Τελειώνουμε και να συνεχίσετε τη μέρα σας εσείς. Λέω 11 και 4. Εγώ το λέω μέχρι τέρμα, έτσι. Μπορεί να είναι και 16. Όχι μετά στις 11, ξέρω. Α, ναι. Αυτό καλύτερο. Μπορεί να είναι και 18, καλύτερο. Καλύτερο. Το πριν δεν μας αρέσει. Λοιπόν, 211-189-1957 τα τηλέφωνά μας. 211-189-1958. Αν θέλετε να μας στέλνετε mail, πράκτορες@papakistar.gr. Θέλουμε να μας στέλνετε mail και όχι μόνο mail για να μας πείτε αν σας αρέσει η εκπομπή, δεν σας αρέσει, τι σας αρέσει περισσότερο. Στείλτε μας και συνταγές. Εδώ είμαστε εμείς, τις μαζεύουμε μεθοδικά, μεθοδικά. Και στο τέλος θα φτιάξουμε τις καλύτερες, έτσι δεν είναι, το έχουμε πει. Ούτως τις πιο περίεργες. Και οι τηλεθεάτρες που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν την εκπομπή είναι ευπρόσδεκτες. Μας στέλνετε μερικές και έχετε ωραίες συνταγές. Όλες θα περάσετε, όλες θα σας φιλοξενήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Όχι μόνο τηλεθεάτρες και τηλεθεατές. Ναι. Και το ξαναλέω μια ακόμη φορά, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις με μαγειρικό περιεχόμενο. Βεβαίως. Όλες οι συνεργάτες τις μαζεύουν και θα απαντήσουμε μια μέρα εδώ με το Θανάση, ζωντανά στην εκπομπή του Σωστικού Πράκτορες. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε επίσης ότι αν θέλετε να μπείτε στο www.star.gr μπορείτε να δείτε αποσπάσματα της εκπομπής. Γιατί την εκπομπή μπορεί να τη χάσετε κάποια στιγμή, μπορεί να σας έτυχε κάτι ξαφνικά και να φύγατε, να αφήσετε μια συνταγή στη μέση. Απλά είναι τα πράγματα, όπως επίσης μπορείτε να δείτε και τις συνταγές γραμμένες, τα υλικά, γιατί μπορεί επίσης να, χάσατε και το σημείο αυτό της εκπομπής. Αν θέλετε να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά, υπάρχουν πιο απλά πράγματα. Teletext, σελίδα 690, είπαμε, παίρνετε το κομπιουτεράκι της τηλεόρασης. Ωραίο πλάνο αυτό. Πάω, τέλειο. Τέλειο ήταν, το δες. Με στα λουλούδια, κούκλα έτσι. Τα λουλούδια. Λοιπόν, Teletext, συγγνώμη, κοίταξε αυτό τι ωραίο που είναι. Έτσι, ωραία μέρα. Χαρούμενη. Λοιπόν, Teletext, σελίδα 690, πατάτε το 690 και βλέπετε τις συνταγές, τα υλικά και την εκτέλεσή τους πάρα πολύ εύκολα και αναλυτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, Δίνα μου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κεμπάμ. Έχουμε γιατί... και διαγωνισμό, βρε Ντινάκη. Αχ, το διαγωνισμό, το ξεχάσαμε, το καλύτερο ξεχάσαμε. Λοιπόν, Θανάση, πάμε. Είπαμε, στέλνουμε νι1 στο 54070, επαναλαμβάνω, SMS, νι1, το γράμμα νι και τον αριθμό 1 στο 54070 και δύο τυχερά ζευγάρια, γιατί μιλάμε για δύο τυχερά ζευγάρια, θα κερδίσουν από ένα ταξίδι τριήμερο στο γαλαξίδι, στο ονειρεμένο γαλαξίδι, στο πανέμορφο γαλαξίδι, προσφορά του ξενοδοχείου Γανιμίδης. Η κλήρωση, είπαμε, είναι τη μέρα είναι Τετάρτη, είναι σήμερα.
από τον έρωτά μου έχω χάσει τις μέρες. Είσαι ερωτευμένος, Θανάση. Αυτό είναι καλό όμως. Είναι καλή αρρώστια. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Είπαμε δύο τυχερά ζευγάρια. Θα δείτε τα ονόματά σας να αναγράφονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να περάσετε ένα πολύ όμορφο τριήμερο. Δύναμο. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να δούμε την κάρτα. Ο Θανάσης, όπως βλέπετε, δηλώνει ερωτευμένος με την Κατερίνα του και της το δηλώνει. Σ' αγαπώ, λέει στην Κατερίνα ο Θανάσης που γιορτάζει σήμερα. Εμείς πάμε να δούμε την κάρτα και να μαγειρέψουμε μετά. Ε, Θανάση. Φύγαμε, φύγαμε. Κατερίνα, η φυγή σου φωτιά, η θύμησή σου λεπίδα. Κεμπάμπ πικάντικα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 800 γραμμάρια κιμά ανάμεικτο, αρνί και μοσχάρι, 2 μεγάλα κρεμμύδια τριμμένα, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά, 1 πιπεριά φλωρίνης, 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα σε νυφάδες, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά σε σκόνη, 1 κουταλιά της σούπας ούζο, μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καυτερό, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό φλιτζάνι νερό, αλάτι πιπέρι, κύμινο. Είδατε λοιπόν τα υλικά για τα κεμπάπ και πάμε τώρα να τα φτιάξουμε. Όλοι θέλετε μια καλή συνταγή να κάνετε κεμπάπ, γιατί γίνονται εύκολα. Βέβαια. Αλλά έχουν τα μυστικά τους. Και είναι και αγαπημένο το κεμπάπ. Δηλαδή ο Έλληνας τρώει κεμπάπ. Και κάνεις και κόσμο και κάνεις και ένα πάρτι κεμπάπ, λέμε τώρα. Και ξέρεις κάτι, Ντίνα, είναι και κάτι το οποίο δεν το πολύ φτιάχνουμε στο σπίτι. Γιατί έχουμε μάθει τώρα ως Έλληνες, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά σουβλατζίδικα, ναι, μαγαζιά που φτιάχνουν κεμπάπ. Μας αρέσει πάρα πολύ το καταναλώνουμε έξω. Απλά ξέρεις τι γίνεται με όλες αυτές τις Παρασκευές με τους κιμάδες. Ναι. Είναι τόσο μπερδεμένη αυτή η ιστορία. Ας πούμε, πού βάζουμε αυγό, πού δεν βάζουμε αυγό, πού βάζουμε από τα μπαχάρια. Είναι άλλο οι κεφτές, άλλο το μπιφτέκι, άλλο το κεμπάπ. Σήμερα κάνουμε κεμπάπ. Το καλύτερο κεμπάπ πάντως το έφαγα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Έχω να το καταγγείλω αυτό. Αρνάκι. Φοβερό. Εμείς φοβερό, είναι αρνάκι. Σήμερα ένα δεν από τα μυστικά μας. Ούτως ή άλλως. Έχουμε βάλει αρνίσιο κιμά με μοσχαρίσιο. Αυτό το μείγμα. Αυτό είναι το ωραίο μείγμα που θα κάνει τα ωραιότερα κεμπάπ. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Ένα-ένα. Εύκολες συνταγές θα σας κάνουμε, αλλά έχουν και τα μυστικά τους, έτσι, για να είναι και πιο ωραίες. Και να ξέρετε εσείς μυστικά, να μην ξέρουν όλοι. Εσείς που παρακολουθείτε μυστικούς πράκτορες, βεβαίως. Έτσι δεν είναι, Θανάση μου. Δεν το ξέρει κανένας, Δίνα μου. Δηλαδή, πολύ δηλαδή, γιατί πόσοι... πολλοί μας παρακολουθείτε. Ναι, πόσοι κόσμοι βλέπει, ας πούμε, αν υπολογίζει βάση ποσοστών. Ε, λέμε μυστικό. Κανένας. Μυστικό. Ναι. Λοιπόν, θα πάρετε μια πιπεριά φλωρίνης. Μόνο εγώ και εσύ το ξέρουμε, κανένας. Θα πάρετε πιπεριά φλωρίνης και θα την τρίψετε με τον τρίφτη. Έτσι, πολύ 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 λεπτό. Να ξέρετε πως τα κεμπάπ αγαπάνε πάρα πολύ τα αρώματα της πιπεριάς. Γι' αυτό και βάζουμε πάπρικα. Γι' αυτό και βάζουμε κόκκινο πίπερο καγέν, το οποίο είναι καυτερό. Μπορείτε να βάλετε τσίλι. Θα δείτε, σήμερα είναι φουλ στην πάπρικα και φουλ στην πιπεριά. Χαρά η Ντίνα. Λέμε τώρα, δεν σχολιάζει, δεν σχολιάζει τίποτα. Ξέρεις τι, καγέν ήταν οι Ινδιάνοι, το ξέρεις αυτό. Είναι φιλ, ήταν φιλή Ινδιάνοι. Υπάρχει δηλαδή ακόμα. Όσοι μείνανε. Καυτερό αυτό πιπεράκι, ωραίο. Ναι, ναι, ειδικά ναι, ναι, ναι. Και στα κοκκινιστά να το βάζετε. Λοιπόν, θα βάλουμε και τους δύο κυμάδες. Είπαμε και το αρνίσιο και το μοσχαρίσιο. Περασμένος ο κυμάς. Θέλει καλό ζύμωμα για τα κεμπάπ, αυτό θέλω να ξέρετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το μιξεράκι και να βάλετε αυτό το ειδικό που έχει που ζυμώνει τους κυμάδες. Να τα αφήσετε αυτό με την ησυχία του σιγά σιγά να ζυμώνει. Στην κάρτα γράφει δύο φορές περασμένος. Δύο φορές περασμένος. Γιατί δύο φορές περασμένος, για να είναι πιο. Για να είναι πιο λεπτός, ναι, και να γίνεται πιο ωραία τα κεμπάπ. Βλέπω ότι διαβάζεις και τις κάρτες. Κοίταξε τώρα, Ντίνα μου. Μ' αρέσει. Αυτό. Κοίταξε, για να... Γιατί στην αρχή θέλω να το σημειώσω. Ναι. Δεν το έκανε, παιδί. Όσο περνάει ο καιρός, ο Θανάσης τόσο μπαίνει μέσα στη συνταγή. Έχω στην αρχή σου λέει: okay, μια συνταγή είναι. Σε τι θα ενδιαφέρει από μια άλλη συνταγή. Ναι. Έχω αποκτήσει. Όσο περνάει ο καιρός, έχει αποκτήσει μαγειρική συνείδηση. Συνείδηση, όπως το λέει ακριβώς. Λοιπόν. Μαγειρική συνείδηση. Άκου να δεις τώρα. Δεύτερο μυστικό. Θέλει κρεμμύδι ψιλοκομμένο μπόλικο στα κεμπάπ. Πολύ κρεμμύδι. Εδώ έχει δύο μεγάλα κρεμμύδια και παραπάνω να μου βάζετε, καλύτερα θα κάνατε. Θέλει κρεμμυδάκι πολύ. Ξέρεις τώρα, Θανάση μου, τι θέλω από σένα. Ορίστε. Θα παίρνουμε σιγά σιγά εδώ λίγο τις ιστορίες στα μπαχάρια και να ζυμώσουμε. Εμείς όπως προλάβουμε εδώ να τα βάλουμε. Τα πάντα θα προλάβουμε. Άντε, για να δούμε. Τα πάντα. Λοιπόν, να αρωματίσουμε με ούζο. Βάλε μου πρώτα το ούζο. Βάζουμε το ούζο. Ούζο. Μπορείτε να βάλετε. Βάλε. Έχω ένα σφινάκι, είναι μια χαρά είναι. Μπορείτε να βάλετε, αν δεν θέλετε να είναι αρωματισμένο με ούζο, να βάλετε λευκό ξύδι. Ξύδι, λευκό ξύδι από γιατί? Λευκό κρασί.
Άμα δεν θέλει αυτό. Αν θέλει να πάει τσίπουρο κάποιο αντί για ούζο, μπορεί. Γιατί το ούζο μπορεί. Είναι θέμα γλυκόζης ναι. Που δεν του αρέσει. Που κάποιο. Έχει μέσα και τη. Ναι. Γλυκάνισο. Το γλυκάνισο. Γλυκόζη, το γλυκάνισο. Εντάξει. Αλλά μπορεί να μην θέλει καθόλου αλκοόλ. Ξέρω, να θέλει το ξύρι. Ναι. Φρυγανιά δεν θέλω πάρα πολύ. Ίσα-ίσα αυτό να δείτε να σφίξει λίγο. Α, υπολογίστε δύο κουταλιές τη σούπα. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα. Μόνο το λάδι θα μου αφήσει και τον πάγο για να ναι. Σα δείξω τον κόλπο. Λοιπόν. Κίμινο. Ο Θανάσης δεν το αγαπάει το κίμινο, εμείς θα βάλουμε καθόλου. Λίγο γιατί το δεν θέλει λίγο. Το θέλει όμως. Με ναι. Συνδυασμό με την πάπρικα είναι ωραίο. Αυτό είναι γεγονός. Πάπρικα σε νυφάδες. Εδώ είναι το καγιέν, αλλά το πιπεράκι θέλω να μου βάλεις από αυτό το πιπέρι. Ωραία. Ξέρεις, θα σου δώσω ένα μικρό κουταλάκι να μην σε βασανίζω εκεί. Έλα. Βασάνισέ με Ντίνα μου, δεν βασάνισέ με πειράζει. Με Ντίνα, βασάνισέ με Ντίνα μου, δεν με πειράζει. Βάλε πιπεράκι. Βάζουμε πιπεράκι. Έτσι, θέλω εδώ να ζυμώσετε καλά, να αναμειχτούν αυτά ωραία. Βάλε και τα υπόλοιπα. Ωραία. Ωραία. Βάλω εγώ λίγο από εδώ, λίγο αλατάκι. Αυτό ήταν. Είπαμε. Βάλε τώρα, τι βάζεις. Κοκκινοπίπε, πώς το λένε, γλυκιά πάπρικα. Δώσ' του. Γλυκιά πάπρικα. Έτσι, σε σκόνη. Εδώ είναι το καγιέν. Α, γι' αυτό, γιατί και η άλλη είναι πάπρικα είναι κανονική. Ναι. Ωραία. Ωραία. Θέλω να το ζυμώσετε καγιέν. Καλά. Ωραία. Έβαλε εδώ καγιέν, παιδιά, θα πάρουμε μπουρλότο. Φωτιά! Κίμινο. Σήμερα που γιορτάζουν οι Κατερίνες, παιδιά, δηλαδή τέτοια χαρά που έχουμε. Είμαστε χαρούμενοι. Οι Κατερίνες της ζωής μας, έτυχε τώρα και με το Θανάση, και είναι από τα αγαπημένα μας ονόματα τώρα, ναι, η Κατερίνα. Ναι. Τι να κάνουμε. Τώρα μαμά και γυναίκα, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αφού υπάρχει, τι άλλο υπάρχει. Τι θα μου βάλει, τα πάπρικα, βάλει. Λοιπόν. Μα είναι δυνατόν να μην βάλω πάπρικα, όχι, δηλαδή. Δεν είναι. Φτάνω, δεν είναι, Θανάση μου. Φτάνω στη. Θέλω να έρθει η στιγμή αυτή για να βάλω πάπρικα. Κοιμάμαι και ξυπνάω με την πάπρικα. Έχω γεμίσει ένα ολόκληρο ντουλάπι στο σπίτι πάπρικα. Λοιπόν. Και μπορείς, πηγαίνω βάλαμε. Δώρα πάπρικα στον κόσμο, δηλαδή αντί να πάω γλυκά πλέον, τους πηγαίνω πάπρικα. Τι, έβαλε στιγμή, με συγχωρείς, ναι. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, με τώρα. Τι άλλο είναι αυτά, α, μετά. Τα βάλαμε όλα τα μπαχάρια μας, τα έχετε σημειώσει. Τώρα, αν δεν έχετε, ας πούμε, αλατάκι το πιπέρι καγιέν, έβαλα εγώ. Α, έβαλες εσύ. Αν δεν έχετε πιπέρι καγιέν, δεν έγινε τίποτα. Δεν θα βάλετε, δεν τα κάνουν καυτέρα. Ναι, μωρέ, ή έχετε μόνο πάπρικα σκόνη, τέλειωσε. Δεν έχετε παπρικά νυφάδες, δεν θα στεναχωρηθούμε. Ακούστε μου όμως τώρα. Λίγο λάδι, λίγο πάγο. Ο πάγος θα βοηθήσει εδώ να σπάσει τις ίνες από το κρέας, ειδικά από το αρνίσιο και θα αρχίσει να λιώνει όταν ψήνεται. Αυτό σημαίνει ότι δίνει υγρασία από μέσα στα κεμπάπ και τα κάνει πάρα πολύ αφράτα. Αυτό είναι πραγματικά σενάριο το οποίο δεν μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Μαθαίνεις κάτι? Βέβαια, τον πάγο τώρα δηλαδή δεν υπάρχει. Πάγος μέσα στα κεμπάπ. Παλιό κόλπο. Άμα είναι κρύο νερό παγωμένο. Παλιό κόλπο. Εντάξει, κρύο νερό βάζουμε ούτως ή άλλως. Ναι. Αλλά... Ο παγωμένο σου λέω ναι. Να είναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο γιατί ο πάγος θα λιώσει σιγά σιγά πάνω στη φωτιά και είναι αυτό που θέλουμε. Τι ωραία που τα λες, Ντίνα, ώρες-ώρες πραγματικά. Ώρες-ώρες όμως. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Με την λογική ότι. Καλό θα είναι εσείς να έχετε. Δεν μπορεί να τα λες όλα πάντα. Αυτά τα tips, ας πούμε, τα μαγειρικά. Αυτό με τον πάγο, ας πούμε, τώρα. Είναι παλιό. Δεν μπορεί να γίνεται και κάθε μέρα, δηλαδή. Είναι μυστικό που το ξέρουν, ξέρεις. Οι μερακλείδες που κάνουν κεμπάπ. Λοιπόν, όση ώρα η Ντίνα ζυμώνει. Και γιατί θέλω λίγη ωρίτσα. Πού πάμε. Δεν χρειάζεται να τα λέω κιόλας. Δεν χρειάζεται να τα λέω κιόλας. Σήμερα είμαστε αγαπημένη μέρα. Βλέπετε καρδιές πάνε και έρχονται. Αφού γιορτάζουν οι Κατερίνες, είπαμε. Βέβαια. Μην φύγετε, θα γυρίσουμε, παιδιά. Μην φύγετε. Η Ντίνα μου, επειδή εδώ πέρα τρέχουν οι εξελίξεις στην κουζίνα μας, όπως πάντα ξέρετε κυρίες και κύριοι, η Ντίνα έχει φτιάξει ήδη τα κεμπάπ, τα οποία τα έχει βάλει σε πολύ ωραία. Πώς τα λένε αυτά, ρε Ντίνα, τώρα. Με μεταλλικές σούβλες, μικρές. Σούβλες, μικρές, σούβλα. Να είχα ξεχάσει τη σούβλα. Πάμε να δείξουμε ένα πώς το κάνουμε. Κάτσε να κάνουμε εδώ πέρα χώρο. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο τώρα εδώ μυστικό. Να το κάνεις και προσπαθείς μετά. Να το χτίσεις βασικά γύρω από τη μεταλλική αυτή σούβλα, έτσι. Για να ξέρεις ότι έχει κάπως έτσι. Φυσικά, μπορείτε να ψήσετε τα κεμπάπ και στο γκριλ του φούρνου, γι' αυτό έχω ετοιμάσει εγώ δίπλα εδώ,
Θα κάνουμε και λίγα εμείς στο γκριλ του φούρνου, σε δυνατή θερμοκρασία, στο τελευταίο ράφι επάνω, από 3-4 λεπτά στην κάθε πλευρά. Εδώ τώρα θα πάμε γύρω στα 5 λεπτά από κάθε πλευρά, στη σχαρίτσα μας. Και αν φυσικά... Για να ψήσουμε τα κεμπάπ. Θα σας κάνουμε, έχουμε και μια ωραία σάλτσα, γιαουρτοσάλτσα μετά. Ναι. Ταιριάζει ωραία. Έχουμε και, την πίτα εδώ, και αραβική πίτα και ελληνική πίτα, όλα για να φτιάξουμε όλη την τελετουργία εκεί για το κεμπάπ. Τελετουργία όπως το πεις. Και τι δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα έχουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι αν έχετε μπάρμπεκιου, φυσικά είναι ακόμα καλύτερα να τα βάλετε στο μπάρμπεκιου, γιατί άλλο πράγμα το κάρβουνο, άλλο πράγμα το γκριλ εδώ πέρα. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, επειδή εμείς σκεφτόμαστε πάντα για σας, πριν από σας, έχουμε να πούμε ότι... Ακούστε ήχο καταρχήν. Αυτό. Φοβερός ήχος, ευτυχισμένος ήχος. Μόλις τα ακούσει αυτό... Εμένα μου αρέσει το άλλο της κατσαρόλας. Ξέρεις που ρίχνει μέσα το κρασί. Ναι. Μ' αρέσουν και εμένα. Η ήχη της κουζίνας είναι τρομερή δυνα. Λοιπόν, φεύγουμε όμως τώρα, Ντίνα, μέχρι να γίνουν αυτά. Ναι, να βγάλεις και στα γάντια σου λίγο να ετοιμαστείς για να υποδεχθούμε τη φίλη μας, τη κυρία Δήμητρα, που έρχεται μετά. Θα πάμε μία μικρή βολτίτσα, κυρίες και κύριοι, στο Ναύπλιο, το πανέμορφο Ναύπλιο που είναι δίπλα μας. Μία μισή ώρα δρόμος είναι, για Σαββατοκύριακα είναι το καλύτερο μέρος, γιατί είναι μία ρομαντική πόλη, μία ερωτεύσιμη πόλη. Πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα, υπάρχει ένα ξενοδοχείο στην κεντρική πλατεία. Λέγεται Ξένων Ίν, είναι πάρα πολύ ωραίο, ανεπαλαιωμένο παλιό κτίριο. Και εκεί πέρα συναντήσαμε τη Μαρία, η οποία είναι μια γλυκύτατη κοπέλα, όμορφη πολύ, η οποία μας έφτιαξε χοιρινό με σέλερι. Σέλερι. Θα έχω μάθει όλα. Λοιπόν, και επειδή ο salary, ξέρετε τι είναι το salary στα αγγλικά, είναι ο μισθός, δεν αντέχει για πολλά πολλά, πάμε τουλάχιστον να δούμε το σέλερι. Έρχομαι! Ένα λεπτό! Έρχομαι να φτιάξουμε φαγητό. Έρχομαι, μισό. Λοιπόν, στον ουρανό την ψάχναμε τη Μαρία, στη γη τη βρήκαμε. Εδώ πέρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μπαλκονάκι, στο Ξένων Ιν, στο ξενοδοχείο Ξένων δηλαδή. Η Μαρία είναι... φοβερή μαγείρισα και τρομερή, και φυσικά θα μας φτιάξει ένα φαγητό έτσι που μας ξυπνάει γευστικές μνήμες. Εμείς το λέμε χοιρινό με σέλερι. Χοιρινό με σέλερι και... με αρκετό κρασί και λεμόνι. Λοιπόν, έχουμε 5 μερίδες, χοιρινό, σπάλα, ψαχνό. Ωραία. Χωρίς κόκαλο. Με λίγο λιπάκι γύρω-γύρω, έτσι για να, ναι, για νοστιμιά. Το έχουμε ήδη αλατοπιπερώσει, να πάρει τη γεύση. Ωραία. Έχουμε ένα μάτσο σέλερι, κομμένο μικρά κομμάτια, και το επάνω θα το ρίξουμε προς το τέλος, γιατί λιώνει πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Για να μας κρατήσει γεύση και ποιότητα στο φαγητό μας. Εξαιρετικά. Αλευράκι βλέπω εκεί πέρα. Καλά τα λέω. Αλευράκι το οποίο θα το δέσουμε στο τέλος με λεμονάκι, αφού έχουμε σβήσει το φαγητό μας. Ωραία. Σκηνή έχουμε... έχουμε δύο κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Έχουμε 4 κολλήνες σκόρδο ολόκληρο. Έχουμε ένα καρότο τεμαχισμένο, ωραία, όπως μας αρέσει. Έχουμε ένα ποτήρι κρασί, λάδι, αλάτι, πιπέρι. Ακόμα έχουμε και ένα φινόκιο, το οποίο θα το ρίξουμε μαζί με το σέλερι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε. Ναι. Έχουμε ανάψει και πέρα το μάτι. Ρίχνουμε λαδάκι. Τα πράγματα. Ρίχνουμε λαδάκι. Συνεχίζουμε ρίχνοντας το κρεμμύδι. Είναι χαντιγή τώρα ή είναι τέρμα το μάτι? Είναι τέρμα. Τέρμα το μάτι, πολύ ωραία. Ρίξαμε το κρεμμυδάκι, ρίχνουμε να τσιγανιστεί, και ρίχνουμε και το κρέας. Ρίχνουμε και το σκόρδο. Δεν μας κυνηγάει και αυτή η σφίκα. Αφήνουμε το κρέας μας να ρωτήσει πάρα πολύ καλά. Το σκορδάκι γιατί το κόψαμε πιο μικρά κομμάτια να το βάζουμε ολόκληρο για να κρατήσει τη γεύση, να μην απλωθεί. Ωραία. Ωραία. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω τώρα, μπορώ να κάνω κάτι για σένα, θες κάτι να σου δώσω που δεν το...
Τώρα θα βάλουμε και τα λαχανικά μας. Ωραία, λαχανικά. Θα με βοηθήσεις αυτό. Ωραία. Ρίχνουμε το σέλερι. Βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος εδώ πέρα κάτω, όπως βλέπετε είναι η πλατεία. Πίσω μας η ακροναυλία, η πανέμορφη γωνιά εδώ πέρα του ναυλίου. Ξέρετε, αν έρθετε θα καταλάβετε που βρισκόμαστε. Και το σέλερι έχει πέσει ήδη στην ωραία μας κατσαρόλα. Η Μαρία που έχει τα κέφια της ανακατεύει και ετοιμαζόμαστε να ρίξουμε το κρασάκι τώρα. Ρίχνουμε το φινόκιο, το καρότο. Ωραία. Έχουμε και το κρασάκι, δεν το πίνουμε γιατί έχει και ήλιο και θα μας χτυπήσει το κεφάλι. Το ρίχνουμε όλο. Όλο. Όλο, μ' αρέσει. Λευκό ξηρό κρασάκι, το ρίξαμε όλο. Και ρίχνουμε και ένα ποτηράκι νερό. Θα ρίξουμε και το νεράκι. Αλατάκι, πιπεράκι και είμαστε έτοιμοι. Ο χρόνος βράσης ποιος είναι? Ο χρόνος βράσης είναι γύρω στη μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα το βράζουμε. 10 λεπτά πριν το σβήσουμε, ωραία, ρίχνουμε το φύλλο από το σέλινο. Ρίχνουμε το φύλλο από το σέλινο. Για 10 ωραία λεπτά. Όταν εννοείς φύλλο, όλο αυτό το αυτό, πράγμα ναι, δηλαδή. Εντάξει. Αυτό είναι το φύλλο από το σέλινο. Το κόβουμε, ναι, και το ρίχνουμε μέσα. Ή ολόκληρο, όπως μας α, αρέσει. Α, και ολόκληρο, μπορούμε να το ρίξουμε. Και ολόκληρο. Πολύ ωραία. Και μετά. Και αφού το σβήσουμε, έχουμε δύο λεμόνια. Ωραία. Με δύο κουταλάκια αλεύρι. Ωραία. Για να τα ανακατεύουμε. Βάζουμε ένα κουταλάκι αλεύρι, δύο κουταλάκια αλεύρι. Ρίχνουμε και το λεμονάκι. Όλο μας το λεμονάκι μέσα. Ανακατεύουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Και αφού το έχουμε σβήσει, τότε ρίχνουμε στο φαγητό μας. Αφού το έχουμε βγάλει δηλαδή από το μάτι πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και επειδή δεν μας αρέσει να χρονοτριβούμε, όπως καταλαβαίνετε, ούτε μας αρέσει να σας αφήνουμε σε αγωνία, να το φαγητό το έτοιμο. Είναι εξαιρετικό, πολύ χοιρινό, με σέλερι και φινόκιο. Φινόκιο. Και πιστέψτε με, δεν είμαι ο Πινόκιο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το ταξιδάκι μας. Εδώ είμαστε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Μαρία που μας έφτιαξε το ωραίο χοιρινό. Είδες που σου έλεγα για τις Μαρίες. Είδες τη γλυκιά, ναι, που ήταν γλυκιά η Μαρία. Έτσι είναι η Μαρία, παιδί λες μου. Είδες τη ωραία θέα. Ε? Πολύ ωραία. Είδες τη ωραία που είναι το ναύπλιο. Πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Περικλή, τον Πελίτσικο, τον φίλο μας, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης και πέρα του ξενοδοχείου, αλλά μας βοήθησε γενικώς πάρα πολύ σε όλα τα γυρίσματα που κάναμε στο ναύπλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν έρχομαι, αλλά υποτίθεται έτσι. Είναι σαν να είμαι εκεί. Είναι σαν να είμαι εκεί. Πάντα, Αντίνα μου, είναι σαν να είσαι εκεί. Μας ακολουθεί η σκιά σου πάντα, δηλαδή. Η θετική μου ενέργεια, όχι η σκιά. Το βάρος του ονόματός σου και φυσικά η καλή σου. Η καλή μου καρδιά. Αύρα. Α, αυτό. Η καλή σου αύρα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε κάνει τα κεμπάπ. Δεν θέλω να τα ψήσετε πάρα πολύ, να είναι ζουμερά μέσα. Εμείς τόσο επιβοληθήκαμε τώρα εδώ την ώρα αυτή και τα ψήσαμε. Και τώρα θα κάνουμε και ένα γιαουρτάκι δροσερό. Έτσι. Θέλει λίγο να έχει και το γιαουρτάκι του. Και να σας κάνουμε έτσι αυτοσχέδιες πιτούλες. Τις έχω ζεστάνει λίγο. Αλλά μην τις ξεραίνετε τις πίτες όταν τις ζεσταίνετε. Ίσα-ίσα που θα είναι. Έβαλα λίγο λάδι για να κρατήσει και τις ζεστάναμε. Λοιπόν, εγώ θα βάλω σήμερα δυόσμο αποξηραμένο και θα βάλω και ρίγανη. Μπορείτε, αν έχετε φρέσκο όμως, όταν το καλεί η εποχή, πολύ ωραιότερη θα γίνει η σάλτσα. Είναι μια σάλτσα γιαουρτιού που μπορείτε να βάλετε εσείς αρωματικά. Λίγο, Να σου πω την αμαρτία μου, έφαγα λίγο. Είχε από αυτό που είχε μείνει εκεί και είχε ψηθεί και ωραία. Είναι τρομερό. Αυτό που δεν θέλω, θέλω οπωσδήποτε να βάλετε είναι το λάδι και το ξύδι του. Εγώ μιλόξιδο βάζω. Και τώρα τα αρωματικά τα αφήνω πάνω σας. Άλλος θέλει μαϊντανό, άλλος θέλει να βάλει λίγο δυόσμο, όπως θέλετε εσείς. Τη ρίγανη τη θέλει πάντως. Και φυσικά, αν θέλετε να κάνετε και μία γιαουρτοσάλτσα, λίγο να είναι γιαρτουλού, έτσι θα κάνουμε μια μέρα. Ξέρεις εκείνο το φαγάκι που το βάζεις στο γιαούρτι, το βάζεις στο φούρνο που είναι σούπερ, ναι, πολύτικο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορείτε να βάλετε και λίγο σκόρδο μέσα. Και εδώ πέρα μπορούσαμε να βάλουμε σκορδάκι τριμμένο. Αλλά σε λυπήθηκα, λέω. Και εντάξει, επειδή ξέρω ότι και όλοι οι φίλοι εδώ περιμένουν να φάνε, λέω εντάξει, οκ. Okay. Μην πάνε μετά το βράδυ στο σπίτι και μυρίζουν σκόρδο. Το σκόρδο το σκέφτεσαι. Την πάπρικα που έβαλες πάλι δεν τη σκέφτεσαι. Μας έχεις τεντώσει την πάπρικα.
Αφού ξέρεις, θα αρχίσουμε να κάνουμε σεμινάρια πάπρικας πλέον. Δηλαδή, τρομερό. Θα κάνουμε σύλλογο. Θα κάνουμε... Φίλων της πάπρικας. Θα κάνουμε κόμμα. Πάπρικα. Με πρόεδρο την Τίνα Νικολάου. Θα κατέβουμε σε εκλογές. We love πάπρικα. Καλό. Τι άλλο να κάνουμε, μπορείς να μου πεις. Τίποτα, μια χαρά το πάμε. Τι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κρεμμυδάκι όμως, κοίτα εδώ. Σούπερ κρεμμυδάκι. Ε. Ωραίο. Έτσι. Και το μαϊντανό του. Και το λαδάκι, γιατί είπαμε. Ε. Λάδι ελιάς. Κοίταξε εδώ, ομορφιά. Ε, και έτσι εδώ τώρα, να δείτε οι Κατερίνες χαρά σήμερα. Αυτό θα κάνεις την Κατερίνα σήμερα. Δεν πρέπει, δεν θέλω να τρώει. Γιατί τέτοιο, δεν θέλω να τρώει. Γιατί τρώει, μετά διαμαρτύρεται ότι τρώω. Αυτό είναι ελαφρύ. Ελαφρύ είναι, το ξέρω ότι είναι ελαφρύ. Ας τις δικαιολογίες. Όλα τα φαγητά εδώ πέρα έχουμε πει ότι είναι διαιτητικά. Όχι διαιτητικά. Έτσι. Μα συγχωρείτε. Λοιπόν, θα φάω από εδώ εγώ λίγο. Μην το πειράζει το πιάτο. Okay, μου αρέσει το πιάτο. Το πιάτο είναι όσο έχει. Να δοκιμάσει ο Θανάσης και να δοκιμάσω. Πάμε να φτιάξουμε. Μπακατσέλο, αφού έφαγα, τι να δοκιμάσω. Πού έφαγα, εδώ, ό,τι περίσσεψε το έφαγα. Λοιπόν. Τρώω συνέχεια, δεν κάνω τίποτα άλλο. Να δούμε την κάρτα. Γιατί έρχεται. Καλέ, κύριε Θανάση, πώς δεν παχαίνεται. Έρχεται ένα γλυκό, μα ένα γλυκό, ό,τι πρέπει για τις Κατερίνες. Με καταΐφι, με γιαούρτι, με σούπερ. Έρχεται η Δήμητρα να μας το κάνει. Σε λίγο. Καταΐφι με μους γιαουρτιού. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια φύλλο καταΐφι, 50 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, 50 γραμμάρια μαργαρίνη, 100 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα καβουρδισμένη και χοντροκομμένη, 100 γραμμάρια κανιδόψυχα καβουρδισμένη και χοντροκομμένη, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 75 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, λίγο ξύσμα λεμονιού, 100 γραμμάρια μύρτιλα, 100 γραμμάρια βατόμουρα μαύρα, 100 γραμμάρια φραμπουάζ, 1 ποτήρι ζάχαρη, 2 ποτήρια νερό, 2 ξυλάκια κανέλα, μισό λεμόνι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με πάρα πολύ ωραία παρέα. Έχουμε κοντά μας την κυρία Δήμητρα Βαλά. Η κυρία Δήμητρα Βαλά. Είστε και συνάδελφοι ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Η Δήμητρα είναι επαγγελματίας, ε. Πού είστε τώρα, πού δουλεύεις, Δήμητρα? Στο εστιατόριο Γιορτή, στο Χαϊδάρι. Κάνετε πολύ ωραία κουζίνα εκεί. Συγχαρητήρια, πολύ ωραία είναι. Ευχαριστούμε, ναι. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, είστε γλυκύτατη. Να πούμε ότι την είδαμε πριν την κυρία Δήμητρα εμείς στο break. Εντάξει, γνωριστήκαμε. Θέλω να είστε σαν την Τίνα. Χαλαρή. Ή να μην έχετε άγχος. Η Τίνα το έχει. Δεν έχει άγχος η Δήμητρα, κανένα άγχος δεν χαλαρή, γλυκύτατη. Γιατί να σας πω, πώς θα έχει άγχος όταν κάνει ένα τόσο ωραίο γλυκό. Ξέρετε, θα μας κάνει ένα γλυκό με καταΐφι και γιαούρτι και πάνω φρούτα του δάσους. Τέλειο. Πάμε λοιπόν για τις Κατερίνες μας. Λοιπόν, να σας διακόψω μόνο πριν ξεκινήσουμε το γλυκό, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε και το διαγωνισμό. Γιατί έχουμε διαγωνισμό. Τα ταξίδια μας. Είπαμε, στέλνετε νι 1 στο 54070, είναι Τετάρτη σήμερα. Νι 1 στο 54070 SMS, εντάξει. Γιατί την Παρασκευή έχουμε κλήρωση, θα έχουμε δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο στο ξενοδοχείο Γανιμίδης, στο μαγευτικό Γαλαξίδι. Και επειδή θέλουμε πάρα πολύ να σας στείλουμε έτσι ένα τριήμερο να χαλαρώσετε, στείλτε τα μηνύματά σας, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Οι νικητές θα δουν τα ονόματά τους να περνάνε με κρόουλ, με σούπερ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, είδες και τα ταξιδάκια μας, Δήμητρα, μια έτσι. Εσείς από πού είστε? Από την Αύπακτο. Και από την Άφακτο θέλουμε ταξίδι. Εδώ να μας βλέπετε, κάντε προσφορές και εσείς από την Άφακτο να στείλουμε φίλους τηλεθεατές να κάνουν ένα ωραίο τριμεράκι και στην Άφακτο. Πάμε. Πάμε να πούμε με τη Δήμητρα λίγο τη συνταγή, γιατί έχει τρία στάδια συνταγή. Πρώτα κάνουμε ένα. Κάνουμε ένα σιρόπι το οποίο θα γίνει σάλτσα στην πορεία και θα προσθέσουμε. Ένα σιρόπι σάλτσα γιατί προσθέτει τα κόκκινα φρούτα. Στο τέλος θα το δείτε. Λάσος. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Αυτό μπορώ να το κάνω εγώ. Όση ώρα η Δήμητρα δίπλα. Εσείς έχετε τα υλικά για το σιρόπι, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε πάλι. Θα ρίξω, θα βάλουμε το νερό και τη ζάχαρη και το λεμονάκι και την κανέλα. Και θα στρώσει δίπλα το καταΐφι. Εδώ θέλω να προσέξετε λίγο τη Δήμητρα. Εκεί είναι το θέμα. Εγώ δεν κάνω κάτι θέλω το εδώ που δεν το ξέρετε. Να το ξεμαλιάσουμε. Ναι, ναι, αυτό. Ο Θανάσης έχει ειδικότητα σε αυτό. Α, θες να με βοηθήσει, Θανάση, να ξεμαλιάσουμε το καταΐφι. Το λέω. Κομωτική. Και στον ελεύθερο χρόνο μου ξεμαλιάζω καταΐφι. Θανάση μου, σε παρακαλώ, το μαχαίρι θα ήθελα.
Εδώ σε ευχαριστώ καδούρια, πάρα δηλαδή. Πολύ. Ωραιότατα. Να πούμε τώρα που βλέπω τα βατόμουρα, ότι σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα που διάβασα, είναι ένα από τα μυστικά της μακροζωίας τα βατόμουρα. Αν μπορούμε, ναι. Εντάξει, είναι δυσέβρετα βέβαια, δεν μπορούσα να πεις. Στην Ελλάδα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένα μόνο. Αλλά γενικώς είναι... Υπάρχουν και σε κονσέρβα. Φρούτα με πολλά αντιοξειδητικά στοιχεία και πολλές βιταμίνες και γενικώς είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Εμείς σήμερα τα φρούτα που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το γλυκάκι, για το κατά ύφη με την μους γιαουρτιού, έχουμε εδώ πέρα σμέουρα, μύρτιλα, έτσι, και βατόμουρα. Οπότε αυτή είναι η ιστορία τώρα εδώ. Ναι, θα ξεμαλιάσεις ξεμαλιάσουμε το καταΐφι. Βάζουμε το βουτυράκι να λιώσει. Στο έχω λιώσει, Δήμητρα, ναι, εδώ. Ωραία. Βοηθώ, σεφ, ό,τι θέλεις. Μαργαρίνη έχουμε λιώσει εμείς. Την έχουμε έτοιμη τη μαργαρίνη. Λίγο ποσότητα. Αυτή η ποσότητα που είναι, δίνουμε. Επειδή το πακέτο είναι... Το πακέτο έχει 450. Είναι το 450 μισό, γραμμάρια. Για αυτό το ταψάκι. Είναι το μισό. Αυτό το ταψάκι είναι 28. 28 εκατοστά διάμετρο. Σας το λέω γιατί έχουμε πάντα ένα θέμα με τα ταψιά και με τα σκεύη. Ναι, ναι. Και μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, θέλω να πω λίγο για το κέικ καρότου. Το κέικ καρότου, η δόση που σας έχω δώσει είναι πολύ μεγάλη δόση. Θα την κάνετε στην πιο μεγάλη φόρμα για κέικ που έχετε, εάν δεν έχετε, σε ένα μεγάλο ταψί. Γιατί αν φουσκώσει το κέικ καρότου και χυθεί έξω, μετά δεν μπορεί να κρατήσει συνοχή αυτό. Δεν θέλω μικρές φόρμες. Σας το λέω γιατί είχατε ένα θέμα με το σκεύος. Στο πιο μεγάλο σκεύος φόρμας που έχετε. Βάζω το βούτυρο το λιωμένο. Ωραία. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να αισθανθεί, να βραχεί καλά, έτσι, ναι, 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 με το, ναι, ναι, με τη μαργαρίνη. Η ιστορία εδώ, Δήμητρα, θα πρέπει να είναι ανάλαφρο αυτό, θα το ρίξεις έτσι. Ναι, δεν το πατάς πάνω. Όχι, καθόλου. Ωραία. Και γιατί δεν το σουρώνουμε, εγώ αυτό το κατάλαβα ποτέ. Ποιον, γιατί ποιον, δεν το ρίχνουμε όλο μέσα τη μαργαρίνη να σουρώσει. Τι να σουρώσει. Θέλουμε να πάει παντού και το απλώνουμε τώρα. Θα κολυμπήσει, βέβαια, στη μαργαρίνη. Δεν το κάνετε γιατί τη Δίνα το κάνει με το κουτάλι. Παίρνει τη μαργαρίνη και την περιχύνει πάνω. Ναι, παντού. Ναι. Ωραία, αλλιώς γιατί να μην το ρίξουμε όλο. Θα μπορούσαμε, ρε παιδί, θα καθίσει κάτω. Δεν ορίζεις έτσι καλά. Ναι, ναι. Εννοείς το γυρνάς με το μπρίκι. Γυρνάς το μαλάκι μετά, καταλαβαίνεις. Παίρνεις βούρτσα και ξηγέσαι τέτοιο. Γυρνάς γύρω-γύρω. Καλά, λοιπόν, θα βάλουμε στο φούρνο. Τι θερμοκρασία? Σε 180 βαθμούς. Για πόση ώρα? 20 λεπτά. Περίπου, ανάλογα το θα πάρει αυτό πάνω κάτω. Πάνω κάτω για να πάρει χρώμα. Ωραία. Εμείς το έχουμε έτοιμο. Εδώ. Εδώ το φύλλο που μας. Ναι, βάλ το ό,τι σας μένει από φύλλο κατά ύφη, γενικά φύλλο κρούστας, σε μπορούμε πλαστική μεβράνη και στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Ή στην κατάψυξη, αν αποφασίσετε να το καταψύξετε. Κυρία Δημήτρα, έχετε παιδιά? Έχω. Αγόρι, κορίτσι. Ένα και ένα. Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε, κυρία Δήμητρα, εκτός από το κατά ύφη που μας φτιάξετε με τη μους και μπουρ με το γιαούρτι και αυτά τα ωραία τα τέτοια, θα σας εξηγήσω και θα εξηγήσω και στις φίλες μου πώς μπορούμε να κάνουμε βάση διατροφής αγόρια. Και επειδή η Ντίνα έχει δύο αγόρια και εσείς έχετε ένα, θα μου πείτε αν συμφωνείτε. Εντάξει, για να δούμε. Κάνει. Επιστρέψαμε τώρα εδώ και είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε κατά ύφη με μους γιαουρτιού. Ανακεφαλαίωσης. Ναι, να πούμε με δύο λόγια τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε βάλει τη ζάχαρη με το νερό, το λεμόνι και την κανέλα να βράσει το σιρόπι. Ένα σιροπάκι δηλαδή έχουμε βάλει να βράσει. Και έχουμε βάλει το κατά ύφη στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ, είναι μία βάση από κατά ύφη, ενώ έχουμε περιχύσει τη μαργαρίνη. Πάμε τώρα να κάνουμε τη μους γιαουρτιού. Ναι. Τι θα χρειαστούμε, Δήμητρα? Θα χρειαστούμε το γιαούρτι. Γιαούρτι στραγγιστό, φαντάζομαι. Στραγγιστό. Ωραία. Θα το στώσω ένα κουταλάκι να το κάνεις πιο έτσι. Εντάξει. Και βλέπω ζάχαρη άχνη. Ζάχαρη άχνη για να... Γιατί έτσι διαλύεται πιο εύκολα, πιο εύκολα η ζάχαρη, ναι, και γίνεται πιο ελαφριά η μους. Βάλουμε και λίγο ξύσμα λεμόνι. Mm-hmm. Όλα ωραία είναι, πολύ ωραία. Δίνει και τη φρεσκάδα αυτή, το... εγώ τρελαίνομαι. Πάρα πολύ ωραία. Με κροϊδεύει ο Θανάσης πολλές φορές. Ξύσμα λεμόνι, ξύσμα πορτοκάλι και ένα άλλο φετίχ προϊόν.
Και την πάπρικα. Την πάπρικα. Την ξέρουμε όλοι. Πού το ξέρει και η Δήμητρα, τι λες τώρα. Εγώ σε κορυδεύω, αφού έχουμε χτυπήσει την κρέμα γάλακτος ελαφριά σαντιγί. Και θα ενώσεις την σαντιγί μέσα με στο γιαούρτι σου. Με στο γιαούρτι, με τη ζάχαρη. Με τη ζάχαρη την άχνη. Όταν θέλεις θα μου πεις. Αυτό γίνεται εύκολο, γρήγορα. Είναι πανεύκολο γλυκό, πολύ γρήγορο. Μπορούμε, αν έχουμε ψημένο το κανταΐφι μας, βάση, τη διατηρείτε, βάση διατηρείται. Διατηρείται, όχι στο ψυγείο, για πόσες μέρες, Δήμητρα. 2-3 μέρες. Ωραία άνετα. Ιδέα αυτή που μας λέει η Δήμητρα. Μπορούμε και το σιρόπι, τη σάλτσα, να την έχουμε έτοιμη στο ψυγείο. Πιο ωραίο ακόμη, οπότε, γιατί ξέρεις πως βολεύει ότι είναι έτοιμο στο ψυγείο και τελευταία στιγμή να φτιάχνουμε το γλυκάκι το μας. Να κάνουμε τη μουζ γιαούρτι είναι υπόθεση 5 λεπτών. Το κάνουμε τελευταία στιγμή αυτό, γιατί πρέπει να κρατήσει τον όγκο, ε. Ναι. Ωραία. Τι λοιπόν, ρίχνετε τώρα μέσα. Έχουμε χτυπήσει κρέμα γάλακτο σε σαντιγί. Σαντιγί, ωραία. Έτσι, κρέμα γάλακτο σε σαντιγί, εδώ. Γιαούρτι σταγιστό, άχνη και ξύσμα από λεμόνι. Και φαντάζομαι τώρα ότι γίνεται και τόσο μαλακό στο τέλος, τόσο... Ναι, ναι. Αυτό που θυμίζει το άλλο που έλεγε, δεν πίνεις νερό. Ναι, είναι... Λούδο. Λοιπόν. Καλά, λέω, κύριε Δήμητρα. Πώς μ' αρέσει να χαμογελάτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω να γελάτε συνέχεια. Είναι ένα γλυκό πολύ απλό, πολύ υγιεινό. Ναι. Δεν έχει στην ουσία εκτός από την κρέμα γάλακτος. Εκτός την κρέμα γάλακτος. Που να επέμβω λίγο στη συνταγή σου, μου επιτρέπεις. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να μην βάλουμε την κρέμα γάλακτος. Θα χτυπήσουμε, ίσως θα χρειαστούμε όμως ένα μιξεράκι για να πάρει πιο πολύ αέρα το γιαούρτι. Μπράβο. Και θα μην βάζαμε. Λέμε τώρα. Απλά για να γίνει λίγο πιο αφράτο και να. Με την κρέμα γάλακτος όντως. Αλλά αν κάποιος γκρέμιστα. Α, γκρέμιστο. Λοιπόν. Τι είπες, μιξεράκι το μιξεράκι. Είσαι έτοιμος, εσύ, σε ξέρω. Πάντα. Θέλουμε 2 λεπτά να σας δείξουμε. Γιατί βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα που μας είπε η Δήμητρα ότι μέσα στο σιρόπι θα βάλει τα φρούτα δάσους και καταλήγει σε αυτό εδώ το σιροπάκι με φρούτα δάσους που το βάζει στο ψυγείο και είναι παγωμένο. Λοιπόν, ερώτηση, Δήμητρα. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε φρούτα δάσους ή δεν βρίσκουμε, τι μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε... Καλά, όταν είναι η εποχή του βάζουμε φράουλες, οκ. Okay. Φράουλες. Τώρα, γιατί αυτά είναι κατεψυγμένα. Κατεψυγμένα. Ή κονσέρβα που έχουμε πάρει. Ή κονσέρβα. Συνήθως υπάρχουν. Να σου πω, αν βάζαμε... Μπορούμε να μειώσουμε λίγο τη ζάχαρη και να βάλουμε μία μαρμελάδα που... με μεγάλα κομμάτια. Ωραίο είναι αυτό. Οπότε θα είναι και πιο ωραίο. Δεν θα είναι μαρμελάδα. Μαρμελάδα θα... φράουλα ή όλο, αλλά με λιγότερη ζάχαρη. Αυτό είναι σεμινάριο μαγειρικής τώρα, δεν είναι συνταγή απλή. Ωραία, βάζουμε τα φρούτα εδώ, έτσι, τα κόκκινα φρούτα δάσους. Εγώ λέω να αρχίσουμε να στείνουμε το γλυκό μας. Ναι. Α, δουλειά για το Θανάση. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν εντωμεταξύ. Ναι. Δημήτρη, με συγχωρείτε. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν κονσέρβα φρούτα δάσους. Mm-hmm. Ναι, ναι. Υπάρχουν και υπάρχουν μάλιστα, ναι. Και υπάρχουν μάλιστα και κονσέρβες που έχουν συνδυασμό από φρούτα του δάσους. Ανάμεικτα, ναι. Ανάμεικτο. Δεν το ήξερα. Μια πάτη Παναγία. Όσο ζεις μαθαίνεις, Θανάση. Εννοείται. Όχι κομπόστες. Όχι. Άσχετο. Όχι, όχι, όχι. Φρούτα δάσους σε κονσέρβα. Και κατεψυγμένα. Θα ήθελα να μας κόψεις λίγα αμύγδαλα και καρύδια, να το κάνουμε λίγο πιο... Το θέλουμε και καρυδάτο και αμυγδαλάτο, το ωραίο το καταλύει. Με ξηρούς καρπούς. Έτοιμα εδώ μέσα είναι, τα έχετε βάλει, βλέπω, εντάξει. Ναι, κόψεις λίγο που αν θέλουμε μπορούμε να τα καβουρδίσουμε. Όπως είναι. Εδώ. Α, έλεγες Δήμητρα ότι μπορούμε να καβουρδίσουμε. Να τα καβουρδίσουμε για να έχει περισσότερη ένταση στο δέντρο. Κάνει, έτοιμα. Δεν μας τα κάνει σκόνη λίγο. Να τα κάνω βελούδα. Θέλουμε να τα καταλαβαίνουμε λίγο. Να κάνω βελούδα. Λοιπόν, λίγο από αυτή τη σάλτσα που έχει βράσει. Αυτή την είχε έτοιμη η Δήμητρα. Ναι. Αυτό που φτιάχνουμε δίπλα, απλά να πούμε στους φίλους ότι και αυτό σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμο. Ναι, εγώ το έχω σβήσει ήδη. Απλά για να είναι κρύο. Για να είναι κρύο. Θα ρίξουμε λίγο σιρόπι στο κανταΐφι. Ρίξει λίγο παραπάνω. Θα το ρίξουμε και από πάνω μετά. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Πολύ ωραίο γλυκό είναι αυτό, Δήμητρα. Mm-hmm. Ξέρεις, μ' αρέσει γιατί είναι εύκολο, απλό, ναι. Εντυπωσιακό. Και τώρα και για τις γιορτές. Και για τις γιορτές. Καλά, ναι, εμείς είπαμε ότι είναι special Κατερίνα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μην σας πω όταν το ονομάσουμε και Καταΐφι Κατερίνα, λέμε τώρα. Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο, Ντίνα, ότι και Δήμητρα, ότι όταν πας, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο να το φας το γλυκό αυτό, λες και κάτι να δει πώς το φτιάξαμε και τι ωραίο που είναι και πώς. Και τελικά είναι πάρα πολύ απλό να το φτιάξεις και μόνο. Έτσι, ναι, ναι. Αυτό έλεγα ότι... Θα ρίξω εδώ μερικούς ξύλους καρπούς. Και όριξε τίποτα άλλο. Έτσι. Και κάτι που εκείνη την ώρα... Και τη σωστή συνταγή. Βέβαια. Ακριβώς.
Μπορούσαμε να βάλουμε και τους ξηρούς καρπούς να ψηθούν μαζί με το φύλλο. Μαζί με το φύλλο κατά ύφη. Ναι, που μου ήρθε τώρα για να το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Αυτό που σκέφτεσαι να μας τα λες, Δημήτρη. Αυτό πολλές κυρίες βέβαια, και αυτό το ξέρετε και εμπειρικά εσείς, πέρα από το τηλεοπτικό δηλαδή, τους δίνεις μια συνταγή να φτιάξουν. Εγώ ακόμα και εσύ μπορεί να πάρεις μια συνταγή από κάποιον και να μην σου πετύχει συνταγή. Βεβαίως. Γιατί με βρήκαν κάτι κυρίες προχθές και μου παραπονεθήκαν. Μου λένε, αχ, θέλαμε να φτιάξουμε εκείνο το κέικ με το καρότο, δεν θυμάμαι ποιο μου λέγανε. Ναι. Και πήγαμε να το φτιάξουμε και δεν μας βγήκε καθόλου καλό. Σου είπαν για συνταγή μου, έτσι, κυρίες. Όχι, δεν μας βγήκε εμάς καλό. Ενώ μας άρεσε πάρα πολύ και τα λοιπά. Και λέω, κοιτάξτε, τι κυρία. Δεν έχει να κάνει. Είπαμε τη μεγάλη φόρμα στο κέικ καρότο. Κορίτσια. Είναι και το χέρι, μπορεί κάτι να σας ξέφυγε δηλαδή. Εγώ πώς τα τρώω και είναι ωραία, εσύ, δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Εσύ. Εγώ ξυπνιέμαι, Δημήτρα. Ξυπνάω ότι έχω δίπλα μου τον επαγγελματία. Ναι, αλλά σήμερα έχω καλεσμένο. Οπότε, στρώνει πάνω στη βάση από το καταΐφι. Τη μους με το γιαούρτι. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε χτυπήσει γιαουρτάκι στραγγιστό με ζάχαρη, άχνη και κρέμα γάλακτος. Ωραίο, ελαφρύ γλυκάκι είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Α, και το ξύσμα από λεμονάκι. Ναι, ναι. Το για θέλει το λεμόνι, ναι, το εδώ. Τη θέλει αυτή την κόντρα με το γλυκό. Άσε που τα φρούτα δάσους κάνουν τρελό παρεάκι με το λεμόνι, ε. Ναι, ναι, ταιριάζει πάρα πολύ. Επίσης, αυτή η έκφραση, το τρελό παρεάκι. Το τρελό παρεάκι. Όλα τα έχει τέτοιο, δηλαδή. Ό,τι φρούτο θέλει να συνδυάσει με το άλλο, κάνει τρελό παρεάκι. Αφού θέλουν τη συντροφιά τους, τι νομίζεις, τυχαία είναι οι συνδυασμοί. Νομίζεις τυχαία γίνονται όλα στην κουζίνα. Η μεγαλύτερη επιστήμη τελικά είναι η μαγειρική, ό,τι και να λέμε. Μας φαίνεται προφανής και εύκολη γιατί είναι καθημερινή. Καταρχάς είναι συνδυασμός. Έτσι, να ξέρεις χημεία πρέπει. Ναι, ναι, πολλά πράγματα. Ξέρεις, θες να σου το πάρω λίγο αυτό. Έτσι, θα βάλεις πάντα, θα βάλεις και κόκκινο. Ναι, ναι, θα το. Να το βάλουμε όλο τώρα. Γιατί είμαστε τη οικονομία εμείς εδώ, προσέχουμε πάρα πολύ. Ξέρεις, κάνουμε πολύ μεγάλο. Δίνα Σκρούτζ. Λοιπόν. Σαν άξιου καρπούς. Βάλε. Θύμησέ μου, σε παρακαλώ, τι ξηρούς καρπούς έχεις βάλει εδώ. Αμύγδαλο και καρύδι. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Και φιστίκι θα πήγαινε ωραίο. Γίνει. Έχω μια ερώτηση να σου κάνω, αγαπημένη Δήμητρα. Το σιροπάκι που βάλαμε κάτω θα είναι αρκετό ώστε να μουλιάσει το καταΐφι ή θα είναι σκληρό. Τι θες εσύ στο γλυκό σου. Θέλω να είναι τραγανό. Θες να είναι τραγανό. Οκ. Αυτό ήταν. Μου απάντησες. Θα έχει μια ισορροπία, γιατί δεν είναι μαλακό το διάμεσο. Ναι, θα πέσει και το πολύ σιρόπι από πάνω. Σωστό. Μπορούμε να τα αφήσουμε και μια ώρα στο ψυγείο και να μουλιάσει, και μουλιάσει από τη μους. Οπότε. Μα θέλει όμως και τη διαφορά στην υφή. Θέλει το τραγανό, ναι, με το μαλακό και το σιροπιαστό. Έτσι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δεν σας βοηθήσω. Το ξέρει και το πουλάει όπως θέλει όμως. Το ξέρει βέβαια. Μα πώς δεν το ξέρει. Λέει το ξέρει βέβαια, αφού είναι δουλειά της, δεν μπορεί να μην το ξέρει. Αλλά σου λέει κάτσε να το πουλήσω και καλύτερα. Έλα βρε. Έχει αρχίσει και μαθαίνει τα τηλεοπτικά. Καιρός της ήταν, παιδιά. Λοιπόν, να σας πω ένα λεπτό αυτό που είπα, γιατί μου λέει η κυρία Μπακατσέλου ότι έχουμε τηλεφωνήματα γι' αυτό. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω, δεν κατέχω κανένα τεράστιο μυστικό, μην νομίζετε. Απλώς. Διαβάζω εδώ πέρα, γιατί σας είπα, επειδή Ντίνα έχει δύο αγόρια, μπορείς να μας το. Εγώ έχω να πω άλλα μυστικά για πώς τα κάνετε αγόρια. Δεν ξέρω, Θανάση, τι θα πει. Λοιπόν, οι διατροφικές συνήθειες, λέει, της μητέρας πριν τη σύλληψη καθορίζει το φύλλο του νεογνού. Αποκάλυψαν επιστήμονες στην Αγγλία. Λέει εδώ πέρα ότι ρώτησαν 740 Αιγύους Βρετανίδες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες πριν τη σύλληψη, καθώς και κατά το πρώτο διάστημα της κοίησης. Το 56% όσων είχαν υψηλότερο ενεργειακό απόθεμα. Γυναικών, ναι, γυναίκων, ναι, που τρώγανε δηλαδή περισσότερα δημητριακά, είχαν υδατάνθρακες περισσότερες δηλαδή στη διατροφή, ναι, κάνανε αγόρια. Ενώ το 45 που είχαν χαμηλότερο ενεργειακό απόθεμα, κάνανε κορίτσια. Οπότε λέμε τώρα το μυστικό, εντός εισαγωγικών μυστικό, είναι να τρώνε οι γυναίκες πολλά δημητριακά, ναι, για να έχουν υψηλά ποσοστά γλυκόζης. Εγώ να σου είναι πω τι καλό. Έκανα. Τι έκανες? Έτρωγα πάρα πολλά τυριά και αλμυρά. Είχα μια επιθυμία για τυριά, για. Ό,τι είχε εσύ αλλαντικά, ό,τι ήταν παχυντικό, ό,τι ήταν. Αυτό έκανα και στην διακοιμωσία. Σου λέω. Εγώ σου λέω τώρα έρευνα. Τι έκανα. Η έρευνα την. Ξέρω, κορίτσια, να πού δίδει. Και ποια είναι η πλάκα, λέει, ότι επειδή το πρωινό τίνει να καταργηθεί στις αναπτυγμένες χώρες, εντάξει, με τον τρόπο ζωής. Ναι, σωστά. Θα αρχίσουν, λέει, να παρατηρούνται ποσοστά μείωσης γεννήσεων αγοριών. Γιατί οι γυναίκες. Και θα έχουμε πολλά κορίτσια. Θα έχουμε περισσότερα. Δεν πειράζει, μωρέ. Κάντε κορίτσια. Καλό είναι για μας. Και θέλω να είναι, υπάρχουν κορίτσια. Καλό πολλά. Είναι για τα αγόρια αυτό. Καλό είναι για τα αγόρια. Θέλουμε και κορίτσια. Λοιπόν, τι θα το κάνουμε το μικρόφωνο. Δεν θέλουμε ένα μικρόφωνο. Άστο και να.